Καλησπέρα και πάλι. Συνεχίζουμε τη σειρά μαθημάτων για τα ιστολόγια στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για την ταξινόμηση των άρθρων και πώς αυτά μπορούμε να τα προβάλλουμε μέσω ενός μενού. Ο τρόπος με τον οποίο ταξινομούμε τα άρθρα μας στο ιστολόγιο είναι με τις κατηγορίες ή και τις ετικέτες. Όπως λέει εδώ και στη βοήθεια, τόσο οι κατηγορίες όσο και οι ετικέτες χρησιμεύουν να διευκολύνουν τους επισκέπτες μας ώστε να βρίσκουν αυτό που θέλουν εύκολα και γρήγορα. Δηλαδή, διευκολύνουμε στην πλοήγηση των επισκεπτών μας. Ας το δούμε καλύτερα αυτό στην πράξη για να το καταλάβουμε. Πάμε στον πίνακα ελέγχου του ιστολογίου και ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ιστολόγιο το οποίο θέλουμε να παρουσιάσουμε εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές μας και κάποια νέα ή ανακοινώσεις για την τάξη του σχολείου μας. Άρα λοιπόν θα πάω στο μενού άθρα, θα πάω στο μενού που λέει κατηγορίες και όπως το έχω σκεφτεί μέχρι τώρα θα φτιάξω δύο βασικές κατηγορίες. Η μία θα είναι υλικό ή εκπαιδευτικό υλικό, εγώ το γράφω συντομία. Γράφω λοιπόν το όνομα της κατηγορίας. Αν θέλω βάζω και μία περιγραφή και πατάω προσέγγιση κατηγορίας. Βλέπω ότι ήδη υπάρχει η κατηγορία χωρίς κατηγορία που ήταν τα προηγούμενα άθρα και ας φτιάξω και μία άλλη κατηγορία που θα είναι οι ανακοινώσεις, η νέα. Και ας υποθέσουμε ότι θα έχω πάρα πολύ εκπαιδευτικό υλικό και το οποίο θα πρέπει να το ταξινομήσω περαιτέρω. Θα φτιάξω λοιπόν μια υποκατηγορία, ας πούμε υλικό για τη γλώσσα. Αυτή φορά όμως θα το βάλω ότι είναι υποκατηγορία γονέας του, δηλαδή είναι το υλικό. Και μια ακόμα ας κάνω υποκατηγορία μαθηματικά. Ώρα είναι στο υλικό. Και έχω φτιάξει λοιπόν τη βασική κατηγοριοποίηση για το ιστολόγιο μου. Αυτό κάνω κάθε πρέπει να το κάνω από την αρχή, αλλά ήθελα να το δείξω τώρα. Ας πάω λοιπόν στα άθρα μου και ας τα επεξεργαστώ ένα-ένα, να τα βάλω το καθένα σε κατηγορίες. Και πριν το κάνω αυτό, ευκαιρία να δείξω πώς εδώ είμαι στη λίστα με όλα τα άθρα μου. Βλέπω τον τίτλο του, τον συντάκτη, σε τι κατηγορία ανήκουν και μπορώ από εδώ π.χ. να σβήσω αυτό το άθρο το οποίο ήταν από την αρχή. Και τώρα εσείς θα πρέπει να πάτε σε κάθε άθρο σας και να το βάλετε μία κατηγορία. Ας πούμε το συγκεκριμένο άθρο, ας πούμε ότι είναι υλικό, θα το κάνω υλικό για γλώσσα, οπότε βλέπετε δεν χρειάζεται να βάλω και την παραπάνω κατηγορία του. Αυτό αρκεί για να πάρει και την γονική κατηγορία. Εκτός αν κάτι θεωρώ ότι δεν ανήκει η γλώσσα μαθηματικά, είναι γενικά υλικό, τότε βάζω τη γενική του κατηγορία. Πατήσω ενημέρωση. Κάντε λοιπόν το ίδιο για όλα σας τα άθρα, βάλτε το κατηγορία, απλά φροντίστε να μπει σε κάθε κατηγορία τουλάχιστον ένα άθρο. Επίσης, σε κάθε άθρο μπορώ να βάλω και ετικέτες. Με τις ετικέτες μπορώ να εξειδικεύσω κάπως το περιεχόμενο του άθρου. Για παράδειγμα, έχω εδώ κάποιο υλικό που είναι στη γλώσσα. Μπορώ να βάλω μια ετικέτα. Αν αναφέρεται το συγκεκριμένο άθρο, π.χ. για τα ρήματα, μπορώ να βάλω ετικέτα ρήματα. Πατήσω ενημέρωση. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε ετικέτες, τουλάχιστον όμως πρέπει να έχουμε ένα είδος ταξινόμηση με κατηγορίες και αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ετικέτες. Αφού λοιπόν έχω τελειώσει να βάζω κατηγορίες ή και ετικέτες σε όλα μου τα άθρα, να δω λίγο την αρχική μου σελίδα, βλέπω ότι πια κάτω από κάθε άθρο εμφανίζεται η κατηγορία στην οποία ανήκει και τις ετικέτες που μπορεί να έχει. Και αυτόματα υπάρχει εδώ, στη δεξιά στήλη υπάρχουν οι κατηγορίες. Μπορούμε να, όσο κάνουμε κλικ, να δούμε εδώ μόνο τις ανακοινώσεις. Αλλά εμείς θα πάμε να φτιάξουμε ένα μενού, όχι αυτό το αυτόματο που βγαίνει, όπου θα έχει τις βασικές μας κατηγορίες και τις σελίδες. Για να δούμε λοιπόν
πώς θα φτιάξουμε το βασικό μενού πλοήγησης, ώστε να κάνουμε λίγο το ιστολόγιο μας να μοιάζει λιγότερο με ιστολόγιο και περισσότερο σε μια κανονική ιστοσελίδα. Θα πάμε λοιπόν στο εμφάνιση, στο μενού μενού. Και θα φτιάξουμε το μενού μας, ας το πούμε το κύριο μενού. Πατήσουμε δημιουργία του μενού. Και λοιπόν, στα αριστερά μου εμφανίζονται τα διάφορα στοιχεία που μπορώ να προσθέσω στο μενού μου. Ας πάω λοιπόν σελίδες, πατήσω προβολή όλων και ας βάλω τις δύο σελίδες που έχω φτιάξει και την ενσωματωμένη σελίδα που είναι η αρχική μου στην ουσία. Πατάω λοιπόν προσθήκη στο μενού, όλα αυτά τα στοιχεία. Μπορώ να βάλω στο μενού μου κάποιο σύνδεσμο, ας το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή ένα σύνδεσμο που πάει σε μια άλλη ιστοσελίδα. Και βασικά αυτό που θέλω να κάνω είναι να βάλω τις κατηγορίες μου. Θα βάλω λοιπόν το ανακοινώσεις και τις κατηγορίες μαζί με τις υποκατηγορίες του. Ας τα βάλω λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία στο μενού. Και ας πάμε λοιπόν να φτιάξουμε λοιπόν, άμα θέλω μπορώ να αλλάξω τη σειρά των στοιχείων, το επικοινωνία το πάω στο τέλος, το βιογραφικό και αυτό προς το τέλος. Εδώ τον προσαρμοσμένο σύνδεσμο ας το μετονομάσω. Μπορώ λοιπόν ένα στοιχείο μενού κάνοντας κλικ να το ονομάσω. Εδώ πάμε στο σημείο του παλιού σχολικού δικτύου, ας γράψω σκέτο που σου δού. Και επειδή η γλώσσα για τα μαθηματικά είναι υποκατηγορίες, τα στέλνω λίγο δεξιά ώστε να έχω μία, να εμφανίζεται ως υπομενού. Για να αποθηκεύσω το μενού. Για να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Ναι, δεν εμφανίστηκε το μενού. Πρέπει λοιπόν εδώ να πατήσω ότι η τοποθεσία του μενού, εκεί που θα μπει δηλαδή, θα είναι στην τοποθεσία του κύριου μενού. Για να δούμε τώρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι πια έχω ένα βασικό μενού πλοήγησης με την κατηγορία ανακοινώσεις, υλικό και τις διάφορες υποκατηγορίες του, τις σελίδες που έχω φτιάξει και το σύνδεσμο τον εξωτερικό. Εδώ να σημειώσουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε και άλλα μενού και να τα τοποθετήσουμε εκτός από αυτή τη θέση την κύρια. Μπορώ να τοποθετήσω μενού στην πλαϊνή στήλη ή στην κάτω στήλη ή και όπου αλλού υποστηρίζει το θέμα όπως θα δούμε αργότερα. Αυτά λοιπόν για τις κατηγορίες, τις ετικέτες και την δημιουργία μενού στο ιστολόγιο.